Την πρόκριση στους 8 του κυπέλου ΕΠΣΗ πήρε ο Αλμυρός, ο οποίος επικράτησε με 2-0 του Εργοτέλη στο Μαρτινέγκο. Η πρώτη καλή στιγμή στο μάτς άνοικε στον Εργοτέλη στο 16, όταν μετά από φάουλ του Χότζα στο δεύτερο δοκάριο Φαϊτάκης, προλαβαίνοντας την έξοδο του Γκόγκου, έκανε το σουτ με την μπάλα να φεύγει λίγο out. Στο 44, μετά από λάθος του Μιράση εκτός περιοχής, ο Ρέγης τελείωσε σωστά τη φάση και έκανε το 0-1 για τον Αλμυρό σε κενή εστία, με αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι να πάνε με το υπέρ τους 0-1 στα αποδυτήρια. Στην επανάληψη, η πρώτη καλή στιγμή άνοικε στον Αλμυρό με ένα σουτ του Ρέγης να καταλήγει λίγο έξω στο 55. Δύο λεπτά αργότερα, ένα σουτ του Ντίσα θα περάσει out δίπλα από το δοκάρι της εστίας του Γκόγκου. Στο 62, ο Ξενοκτιστάκης έκανε το σουτ, ο Μιράση έχασε την μπάλα, όμως εκείνος πρόλαβε λίγο πριν περάσει τη γραμμή σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού, ενώ ο Αλμυρός φωνάζει ότι η μπάλα είχε περάσει και έπρεπε να μετρήσει τον γκολ. Στο 73, μετά από κόρνερ του Λεόν, ο Πακιουφάκης με κεφαλιά έκανε το 0-2 για τον Αλμυρό. Στο 89, ένα δυνατό σουτ του Βασιλάκη κατέληξε στα χέρια του Γκόγκου. Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τον 0-2 να παραμένει και τον Αλμυρό να παίρνει την πρόκριση για την φάση των 8 του κυπέλου ΕΠΣΗ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα συναισθήματά μου είναι, για αυτήν την ομάδα είναι μεγάλα. Νομίζω ότι εδώ ανδρώθηκα, εδώ έγινα ποδοσφαιριστής, εδώ έκανα το όνειρό μου να παίξω Α' Εθνική. Έχω περάσει πάρα πολλά με αυτήν την ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη τιμή που μου κάνανε, για τους φιλάθλους. Σίγουρα ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για μένα. Όμως το ζητούμενο σήμερα ήταν η πρόκριση. Όπως σας έχω πει εξ αρχής, ο στόχος της ομάδας μας είναι να πάρουμε το κύπελλο. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι είχαμε σχετικά καλή απόδοση. Δώσαμε και κάποια παιδιά που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής. Ξέραμε ότι θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι με μια ομάδα που πρωταγωνιστεί στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ξέραμε την ποιότητά της. Νομίζω ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Νομίζω ότι δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Πιστεύω ότι το μάτς κρίθηκε σε ένα δικό μας λάθος και σε ένα στατικό. Τα παιδιά έκαναν μια πολύ καλή προσπάθεια.